μου και τον βάζω τον εαυτό μου στη διαδικασία να τον τεστάρω τις αντοχές του και τις κόκκινες γραμμές του και τα ωριά του. Το έχω κάνει πολλές φορές. Τις έχεις ξεπεράσει? Όταν τις ξεπέρασα, το πλήρωσα. Θες να μας πεις ένα παράδειγμα να καταλάβουμε τι εννοεί? Να σου πω, και σε προσωπικό επίπεδο, αλλά και σε φιλία. Σε φιλία, ας πούμε. Σε φιλία. Όταν εγώ θεωρούσα, ας πούμε, π.χ. τον Τάσο κολλητό μου και ότι στα δίνω όλα, δοτικός μέχρι Παναγίας, και όταν δίνεται μια στιγμή να κάνουμε κάτι μαζί τηλεοπτικό, εσύ το δουλεύεις μόνος και με φτύνεις σε μένα, δεν είναι ότι καλύτερο. Ναι. Βλέπεις ότι υπάρχουν και χειρότερα από μένα. Κατάλαβες. Εντάξει. Σε πονάει αυτό. Ξέρεις ότι το παιχνίδι παίζεται έτσι. Μπορεί να παιχτεί και έτσι. Άσχετα, εγώ δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Αλλά παίζεται και έτσι. Αλλά σε πονάει. Όταν είσαι επενδύσει τώρα, μεγάλη κουβέντα. Μπαίνει η δουλειά στη μέσα. Όταν νιώθεις έναν άνθρωπο αδερφό ή αδερφή. Και όταν η δεδομένη στιγμή φτάνει και γίνεται πρόταση, την κάνει με έτσι τρόπο να στηθεί το μαγαζί έτσι που να σε αφήσει απ' έξω. Άρα, ή να σε αφήσει από πίσω. Πιστεύεις ότι στο βωμό της δουλειάς χάνονται φιλίες? Πολλές φορές, σαφέστατα. Μέσα από τη δικιά μας δουλειά. Εσύ το αντίθετο, να έκανες φίλους σε αυτή τη δουλειά? Πάρα πολλούς. Και πρέπει να σου πω ότι έχω κάνει πάρα πολλούς φίλους εδώ και πολλά χρόνια με το ραδιόφωνο. Ναι, αλλά έχω μείνει στην προηγούμενη συζήτηση. Εγώ το πήγατε παρακάτω. Η εκπομπή βγήκε αυτή στον αέρα, εν τέλει? Ναι, βγήκε. Δηλαδή, ήσουν με το άτομο που σε πούλησε, ας πούμε? Όχι, εγώ δεν ήμουν, όχι. Εγώ σε ρόλο, όταν κατάλαβα πως πεζόταν, είπα όχι, εντάξει, θα μείνω πίσω. Άρα πρέπει για να καταλάβω. Ναι. Είσαι εσύ με το Γιάννη, ας πούμε. Ναι. Και λες, πάμε να κάνουμε εκπομπή. Και βλέπεις ότι ο Γιάννης έχει κρυφή ατζέντα, πάει να σε ρίξει, ναι, και έγινε εκπομπή με το Γιάννη χωρίς εσένα. Έτσι ακριβώς. Ακριβώς όπως το περιγράφεις. Όπως το περιγράφεις. Πριν πόσα χρόνια? 10. Ναι. Μπορεί και λίγο. 10. Παρότι έχουν περάσει 10 χρόνια, το θυμάται. Καλά, ξεχνιέται αυτά. Άντε χάρη μου τώρα, δεν ξεχνιέται αυτά τα πράγματα. Πονάει. Κοίταξε, τι με πονάει. Όταν εγώ είμαι σωστός απέναντί σου και εσύ μου κάνεις, ας πούμε, κάτι που θα ενοχλούσε και εσένα αν στο κάνανε. Τον οποιοδήποτε. Τον οποιοδήποτε, με πονάει. Αλλά το ξεπερνάς, γιατί λες, εδώ ρε παιδί μου, εντάξει, έτσι είναι η δουλειά. Ξαναμίλησε μαζί του? Βεβαίως. Α, ναι. Ξέρει όμως ότι τη με ενόχλησε. Και ξέρει ότι ήταν λάθος. Και ξέρει ότι μετά, ας πούμε, προσπάθησε να το σώσει, αλλά εντάξει. Αυτό το συμβάν σε έκανε πιο σκληρό με την επόμενη συζήτηση ή έχει μηδενίσει τα ρολόγια? Όχι, απλά μου δείχνει ότι έτσι λειτουργούν και κάποια άλλα πράγματα. Μάλιστα. Δεν μπορείς όμως να είσαι όμως έτσι και να είσαι τόσο πολύ συγκρατημένος με τον κόσμο γιατί σου έτυχε ένα συμβάν τέτοιο. Εγώ δίνω ευκαιρίες στον κόσμο. Πολλές. Και το βλέπουμε και από τους συνεργάτες. Εγώ δίνω ευκαιρίες στα νέα παιδιά. Και πρέπει να σου πω, όταν εγώ τα δύο κορίτσια που έχω τώρα στη δουλειά μαζί μου τα έβγαλα στο γυαλί πρώτη γραμμή και στη μου λέγανε όλοι: πα και κάνει τρελό. Λέω, εγώ τις πιστεύω και αν δεν είναι καλά, θα το χρεωθώ το λάθος εγώ. Και δεν...